Ο αθλητής ως πρότυπο, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου διοργανώνει την 30η ετήσια σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Το κύριο θέμα της φετινής συνόδου είναι ο αθλητής ως πρότυπο και οι εργασίες της θα αρχίσουν στις 9 το πρωί του Σαββάτου. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της συνόδου, ο πρόεδρος της ΕΟΑΚ, Ντίνος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στο ιστορικό της εγκαθίδρυσης, τους σκοπούς και τους στόχους της ΕΟΑΚ και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του αθλητισμού για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η σύνοδος θα ξεκινήσει με τον Ολυμπιακό ύμνο από την μουσικό Ειρήνη Κακογιάννη και ύστερα από το καλωσόρισμα του πρόεδρου της ΚΟΕ, Ντίνου Μιχαηλίδη, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Κλεάθης Γεωργιάδης, ο διευθυντής της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Βουλγαρίας, καθηγητής Δ. Λόμπες Μίτεφ και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δ. Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της Συνόδου. Ομιλητές της Σύνοδου θα είναι η διδάσκουσα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Δ. Παρασκευή Λιούμπη, που θα αναπτύξει το θέμα «Ο αθλητής πρότυπο, η συμβολή του στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών στους νέους». Ο Δ. Χρήσαθος Χρυσάθου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το σύγχρονο πρότυπο υπεραθλητή σε αντιδιαστολή προς τα αρχαιοελληνικά πρότυπα», και ο Περικλής Ιακωβάκης, πρωταθλητής Ευρώπης, πρόεδρος Επιτροπής Αθλητών Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, που θα αναπτύξει το θέμα «Ο αθλητής μετά». Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου διοργανώνει το Σάββατο την ετήσια της Σύνοδο. Κύριο θέμα της φετινής Συνόδου, ο αθλητής ως πρότυπο. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Συνόδου σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, Ντίνος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στο ιστορικό της εγκαθίδρυσης, τους σκοπούς και τους στόχους της ΕΟΑΚ. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στη σημασία του αθλητισμού για τις σύγχρονες κοινωνίες. Χαιρετισμούς στη Σύνοδο του Σαββάτου θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο διευθυντής της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Βουλγαρίας Λόπες Μίλεφ και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος θα κηρύξει και την έναρξη των εργασιών της Συνόδου. Ο ομιλητής θα είναι μεταξύ άλλων η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Παρασκευή Λιούμπη. Θα αναπτύξει το θέμα ο αθλητής πρότυπο, η συμβολή του στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών στους νέους. Στη Σύνοδο θα μιλήσει και ο Περικλής Ιακωβάκης, πρωταθλητής Ευρώπης στο Στίβο, πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα ο αθλητής μετά.